Καλησπέρα και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι με μια ακόμα νέα συσκευή που ήρθε στα χέρια μας από τη Realme και αυτή συγκεκριμένα το Realme 6S, όπως άλλωστε φαίνεται και στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας του. Το τηλέφωνο είναι μια λίγο πιο οικονομική έκδοση του Realme 6 που ήδη είναι διαθέσιμο στη χώρα μας. Έχει μερικές πολύ συγκεκριμένες διαφορές που το κάνουν λίγο πιο οικονομικό. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι φαίνεται, σε όλους τους βασικούς τομείς είναι το ίδιο καλό ή με πολύ μικρή διαφορά σε σύγκριση με το αμέσως ακριβότερο μοντέλο της εταιρείας. Συγκεκριμένα, γιατί έχει και ιδιαίτερη σημασία, το Realme 6S διατηρεί την οθόνη με τον ρυθμό ανανέωσης των 90 Hz. Έχει μια διαφορετική κάμερα στα 48 αντί για τα 64 MP, 4 συνολικά κάμερες όπως θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Υποστηρίζει την ίδια ταχεία φόρτιση με 30W όπως και τα δύο ακριβότερα μοντέλα της σειράς. Και στο εσωτερικό του υπάρχει ο ίδιος Helio G90T επεξεργαστής της MediaTek, ο οποίος όπως έχουμε δει και στο Realme 6 αλλά και στο Note 8 Pro της Xiaomi πριν ένα χρόνο περίπου, είναι ένας πολύ ισχυρός επεξεργαστής, ο οποίος έχει αποδείξει με τον καλύτερο τρόπο ότι η MediaTek δεν έχει τα προβλήματα που είχε στο παρελθόν. Λοιπόν, να ανοίξουμε το Realme 6S, να το βγάλουμε από τη συσκευασία του, να το δούμε για πρώτη φορά. Το έχουμε σε ένα μαύρο χρώμα και η έκδοση που έχουμε στα χέρια μας είναι αυτή με τα 64 GB αποθηκευτικού χώρου και 4 GB μνήμης RAM, που είναι και αυτή που θα έρθει επίσημα στη χώρα μας. Φέρνουμε λοιπόν το μαχαίρι στο πλάνο, γυρνάμε τη συσκευασία στο πίσω μέρος και να δοκιμάσουμε να την κόψουμε στην πάνω πλευρά χωρίς να κοπούμε. Τα καταφέραμε. Λοιπόν, σεβασμός όπως πάντα στη ζελατίνα. Μέχρι ένα σημείο βέβαια, γιατί μετά διαλύεται. Να ανοίξουμε το κουτί, το οποίο είναι λίγο ταλαιπωρημένο, αλλά παρόλα αυτά το τηλέφωνο μέσα ελπίζουμε να μην έχει πάθει τίποτα. Λοιπόν, ανοίγουμε το κουτί. Έχουμε όπως πάντα στο πάνω μέρος ένα μικρό χάρτινο κουτάκι, το οποίο περιέχει σημαντικές πληροφορίες και τη θήκη σιλικόνης, πάντα πολύ χρήσιμη στα τηλέφωνα της Realme, γιατί όπως έχουμε δει και σε άλλα βίντεο είναι και πολύ σωστά σχεδιασμένη η συγκεκριμένη θήκη. Λοιπόν, οδηγίες στην άκρη, δεν μας χρειάζονται σε κάτι, το ίδιο το Realme 6S και τα υπόλοιπα περιεχόμενα της συσκευασίας του, το καλώδιο που όπως πάντα έχει την πορτοκαλί USB θύρα για να ξεχωρίζει με αυτό, με μια ωραία μικρή λεπτομέρεια, και τον φορτιστή των 30W, ο οποίος βγήκε, ναι, βγήκε από τη συσκευασία. 30W λοιπόν φορτιστής, όσο είναι και η γρήγορη φόρτιση που υποστηρίζει το ίδιο το Realme 6S. Να τα βάλουμε και πάλι λίγο μέσα στο κουτί και να δούμε το ίδιο το τηλέφωνο. Αφήσαμε στην άκρη τη συσκευασία να πάρουμε το Realme 6S, να το βγάλουμε από τη δική του ζελατίνα, η οποία, όχι, δεν καταστράφηκε, καλό αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το ίδιο το τηλέφωνο σε ένα μαύρο χρώμα, όπως έλεγε η συσκευασία, και το οποίο δεν κάνει διάφορα παιχνίδια με το φως όπως στα υπόλοιπα μοντέλα της εταιρείας. Ενδιαφέρουσα επιλογή, σίγουρα για όσους θέλουν ένα πιο σοβαρό σε εμφάνιση τηλέφωνο είναι προτιμότερη. Να βγάλουμε και το αυτοκόλλητο με τα αναγνωριστικά της συσκευής, να το βγάλουμε και από το πλάνο. Λοιπόν, αυτό είναι το Realme 6S, πολύ ενδιαφέρον οπτικά τηλέφωνο, να δούμε λίγο και την εξωτερική κατασκευή του, κατασκευασμένο από πλαστικό και αυτό στο πίσω μέρος του. Για κάποιο λόγο η Realme δεν χρησιμοποιεί γυαλί στα τηλέφωνα της συγκεκριμένης κατηγορίας. Πλαστικό και στην πλαϊνή πλευρά του. Έχουμε το πλήκτρο ενεργοποίησης, να το πατήσουμε να ανοίξει η συσκευή κιόλας, να περιμένουμε να ανοίξει για πρώτη φορά. Το πλήκτρο ενεργοποίησης, το οποίο έχει και τον αισθητήρα αποτυπωμάτων ενσωματωμένο σε αυτό. Οι 4 διαφορετικές κάμερες στην πάνω αριστερή γωνία, όπως μας έχει συνηθίσει η εταιρεία. Και στο κάτω μέρος USB Type-C θύρα για τη φόρτιση, το ένα ηχείο του τηλεφώνου και την υποδοχή για τα ακουστικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την οθόνη, θα δούμε σε λίγο τα τεχνικά της χαρακτηριστικά. LCD οθόνη όμως με ρυθμό ανανέωση 90 Hz όπως είπαμε ήδη και μία μικρή τρύπα στην πάνω αριστερή γωνία για την μπροστινή κάμερα, η διάταξη που έχει επιλέξει η εταιρεία για τα περισσότερα τηλεφωνά της, και αρκετά μικρό πλαίσιο γύρω από αυτή την οθόνη πάντα για τα δεδομένα ενός LCD panel. Περνάμε τον οδηγό εκκίνησης και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τον οδηγό εκκίνησης, είναι πλέον έτοιμο για να το χρησιμοποιήσουμε το Realme 6S. Να πούμε λίγα ακόμα πράγματα για την οθόνη του πρώτα απ' όλα. Είπαμε υψηλός ρυθμός ανανέωσης στα 90 Hz, που είναι πάντα
καλοδεχούμενο στη συγκεκριμένη κατηγορία, αφού δεν προσφέρεται από πολλές συσκευές άλλων εταιριών. Η διαγώνιος της οθόνης είναι στις 6,5 ίντσες, είναι παρόμοιο ή πρακτικά το ίδιο πάνελ με το Realme 6 και το Realme 6 Pro. Έχει ανάλυση 2400x1080 pixels, γιατί έχει και διαφορετική αναλογία πλευρών 20:9 και εδώ, που σημαίνει ότι είναι λίγο πιο ψηλή και πιο στενή από το συνηθισμένο. Βολεύει όσους θέλουν να διαβάζουν περιεχόμενο σε κάθε τη μορφή, είτε σε social media είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Και πάμε λίγο να δούμε τώρα τις 4 κάμερες στο πίσω μέρος του τηλεφώνου, να πούμε τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Είπαμε, η βασική από αυτές έχει διαφορετική ανάλυση στα 48 MP, λίγο χαμηλότερη, αλλά προφανώς εδώ η διαφορά δεν είναι τόσο σημαντική. Ένα διάφραγμα με f-stop 1,8 στο φακό της και θεωρητικά, αν και αυτό θα το επιβεβαιώσουμε στην πράξη, θα μπορεί να βγάλει ικανοποιητικές φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της μέρας και πιθανόν και τη νύχτα, αν και όπως έχουμε δει τα τηλέφωνα της Realme στη νυχτερινή φωτογράφηση αντιμετωπίζουν μια μικρή δυσκολία. Δίπλα σε αυτή έχουμε μια δεύτερη κάμερα και εδώ με υπερευρυγόνιο φακό, η οποία έχει ένα σημαντικά μεγαλύτερο πλάνο σε κάθε φωτογραφία. Να το δούμε αυτό και στην πράξη. Λοιπόν, αυτό είναι το πλάνο που βλέπει η βασική κάμερα του Realme 6S και αυτό είναι το πλάνο που βλέπει η κάμερα με τον υπερευρυγόνιο φακό, το οποίο είναι, όπως είπαμε, σημαντικά μεγαλύτερο. Η ανάλυση της είναι στα 8 MP, όσο δηλαδή θεωρείται δεδομένο στη συγκεκριμένη κατηγορία. Και έχουμε δύο ακόμα κάμερες, εκ των οποίων η μία είναι και εδώ με μάκρο φακό για φωτογραφίες από πολύ κοντινή απόσταση. Θα θέλαμε βέβαια από τη Realme να διορθώσει λίγο το πώς μπορούμε να μπούμε σε αυτό το macro mode χωρίς να πάμε στην κατηγορία περισσότερα και να διαλέξουμε το ultra macro. Παρ' όλα αυτά, να φέρουμε το H3 Super Zoom για δείγμα στη φωτογραφία και εδώ λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Μπορούμε να πλησιάσουμε πολύ κοντά στο αντικείμενο που θέλουμε να φωτογραφίσουμε και να βγάλουμε μια φωτογραφία που η βασική κάμερα του Realme 6S δεν μπορεί να βγάλει. Είναι 2 MP η ανάλυση της και αν θα θέλαμε να κάνουμε μια παρατήρηση είναι ότι δεν έχει autofocus, κάτι που σημαίνει ότι μπορούμε να βγάλουμε φωτογραφία σωστά εστιασμένη μόνο σε μια συγκεκριμένη απόσταση που είναι περίπου στα 4 εκατοστά. Τώρα, η τέταρτη κάμερα και εδώ δεν λειτουργεί αυτόνομα, είναι και πάλι στα 2 MP και χρησιμοποιείται μόνο για τον υπολογισμό του βάθους σε φωτογραφίες με θολό φόντο. Τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά του Realme 6S είναι αυτά που είπαμε, ο ίδιος Helio G90 επεξεργαστής στο εσωτερικό του, 4 GB μνήμης RAM που είναι και ένα από τα πράγματα που επιτρέπουν στην εταιρεία να χαμηλώσει το κόστος του, και 64 αντί για 128 GB αποθηκευτικού χώρου. Προφανώς με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία προσφέρει μια λίγο πιο οικονομική λύση σε όσους θέλουν ένα τηλέφωνο αυτού του είδους, χωρίς να κάνει όμως σημαντικές παραχωρήσεις σε όλους τους υπόλοιπους τομείς, αφού ο Helio G90T επεξεργαστής παραμένει το ίδιο ισχυρός όσο ήταν και στις προηγούμενες συσκευές της εταιρείας και όχι μόνο. Και οι 4 κάμερες στο πίσω μέρος του παραμένουν αρκετά καλές για να μην θεωρεί κανείς ότι κάνει κάποια σημαντική παραχώρηση σε αυτόν τον τομέα. Ενώ φυσικά το σημαντικότερο απ' όλα, θα το πούμε για ακόμα μία φορά, η οθόνη με το ρυθμό ανανέωσης των 90 Hz, που ειδικά στην κατηγορία τιμής που ανήκει το οικονομικότερο του Realme 6S, δεν θεωρείται κάτι δεδομένο. Θα κλείσουμε εδώ το συγκεκριμένο βίντεο, είναι ένα unboxing βίντεο και μια πρώτη εικόνα για τη συσκευή. Θα το χρησιμοποιήσουμε για αρκετές ημέρες και θα επανέλθουμε με τουλάχιστον ένα ακόμα αναλυτικό βίντεο αφού έχουμε μια λίγο καλύτερη εικόνα για το τι ακριβώς προσφέρει η συσκευή. Καλή συνέχεια από εμάς και θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα.